είστε καλά. Κρυώνει. Καλημέρα σα, πάντα. Κρυώνει. Πάρα πολύ. Και εγώ κρυώνω λίγο σήμερα εδώ πέρα. Κρυώνει. 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 Αχ, κρυώνω. Αχ, κλείστο. Όποτε κάνουμε αυτή η Τζέννη, συνέχεια το. Συνέχεια έχει το. Ανοιχτό το έχει συνέχεια. Να σου πω κάτι. Ζεστό. Εσύ φταίει. Γιατί εσύ επιδίκλιαγε να μα βάζει εδώ το κοντίσιο και τώρα κρυώνουμε. Και εμεί δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Κρυώνω. Όχι. Ξέρει τι. Η ηρωνία δεν μ' αρέσει. Και ηρωνία. Μα κρυώνω. Μα μπορεί να γίνει όμω μια συνέντευξη λέγοντα κάποιο κρυώνω. Δεν ξέρω, αλλά εγώ κρυώνω. Σπίτι, αυτή τη συνέντευξη έχω. Εγώ κρυώνω. Εσύ κρυώνεις. Γιατί η Τζέννη κρυώνει. Συγγνώμη, εσύ στην πρεμιέρα δεν κρυώνεις δηλαδή. Πάρα πολύ κρύωσε εδώ πέρα. Όχι, όχι εγώ. Ο απέναντί μου κρυώνει. Α, κρυώνω απέναντι. Ναι, με έβλεπε εμένα. Είχαμε πρεμιέρες στις τηλεοπτικές, έτσι. Κρυώνω. Μην κρυώνετε για λίγο, σταματήστε. Μην κρύωνετε για λίγο. Να πω το θεματάκι μου, να κάνω την μπάσα και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, είχαμε τηλεοπτικές πρεμιέρες. Θα ξεκινήσουμε από τον αγαπημένο μας και αγαπημένο παιδί γενικά της σάτυρας, τον Νίκο τον Μουτσινά, ο οποίος χθες τον Άλφα έκανε το βραδινό του σόου, τον Νίκο Κλοκ, το οποίο χωρίζονταν σε τρία διαφορετικά μέρη. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε το σόου του Νίκου, γιατί έχουμε και απόσπασμα και από τη Ζέτα. Τη Ζέτα θα δούμε, αλλά εσύ μιλάς. Ήθελε πολύ καιρό να κάνει. Ήθελε καιρό να κάνει βραδινό. Αυτό το οποίο λέω εγώ. Καταρχήν, για να ξεκινήσουμε, για να έχουμε ένα ξεκαθάρισμα των πραγμάτων. Εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος στην τηλεόραση μπορεί να κάνει σάτυρα μετά τον Λάκη Λαζόπουλο. Γιατί ναι, ο Λαζόπουλος έχει κεφάλαιο από μόνο. Όπως και στο stand-up, χτες μου ήλυψε ο Λάκης. Θέλω να πω, μετά από αυτόν, στην ελληνική τηλεόραση και το κάθε μέρα που είναι ζόρι, δεν είναι μία κάθε χίλια χρόνια, είναι ο Νίκος Μουτσινάς. Για μένα κάνει υπέροχη εκπομπή το απόγευμα. Αλλά άλλο πράγμα το απόγευμα, έτσι και άλλο πράγμα το βράδυ. Διότι όταν το βράδυ φεύγει, ποιος έρχεται. Τι ποιος έρχεται. Δεν μπορούμε να το πούμε. Ο περιπατητής στον κόσμο. Ωραία. Συγγνώμη για να τα πει ο άνθρωπος. Εσύ το ξεκίνησες. Γιατί δεν το λες. Πες στον κόσμο. Γιατί δεν το λες. Εσύ το ξεκίνησες το τοξό το βραδινό. Σταμάτα ρε με το ζετάκι. Με το ζετάκι. Αφού γέλαγε τον έξι την απαντήσει έκανε. Πολλέ φορέ ερχόμαστε σε αμηχανία. Αυτό το έκανε Τζοαν Κρόφορντ, είναι παλιό χολιγουντιάνο. Και ο Ρουβάς το έκανε. Παιδιά, γελάει για να σκεφτεί. Κερδίζει χρόνο για να σκεφτεί. Σας άρεσαν όλες οι ενότητες της εκπομπής ή δεν σας άρεσε καμία ενότητα. Δεν μου κάνεις καθόλου ερωτήσεις. Εγώ θα κάνω. Να πω εγώ. Να πω εγώ, να πω τη γνώμη μου. Αλλάξατε και ρόλο. Όχι. Πέτρο, συγγνώμη γιατί είσαι και συντονιστής. Ρε παιδιά, είστε σαχλοί. Έλα, να ξεκινήσουμε τώρα. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, το πρώτο του κομμάτι, το σατυρικό, μπορεί να το βρει πολύ καλύτερα στην δεύτερη και τρίτη εκπομπή. Έτσι. Γιατί προς το παρόν ήταν και ο Νίκος λίγο παγωμένος. Άνθρωπος είναι και αυτός. Λοιπόν, επειδή το έχει πάρα πολύ με τη σάτυρα, τον έχουμε δει σε πολλά μαγαζιά βράδυ να κάνει σάτυρα, live. Συμφωνώ. Και ήταν εξαιρετικός. Ο μόνος που έφτασε τόσο κοντά στο stand-up ήταν ο Μουτσινάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που υπάρχεις. Θέλουμε λοιπόν να πούμε ότι ήθελε ακόμα λίγο δουλειά αυτό το κομμάτι. Επίσης, μετά πείτε ό,τι θέλετε. Μετά, στην κουβέντα, το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο κομμάτι δεν μου άρεσε εμένα, παιδιά. Δεν μου άρεσε το δεύτερο κομμάτι. Δηλαδή, ήταν αμήχανο, δεν ήξερε τι γινόταν. Τα παιδιά αυτά είναι stand-up comedians. Οι δύο είναι stand-up comedians. Τα κείμενα. Κάψε το σενάριο, έπαιζε να δω στο δεύτερο. Η Νέγκα το βήθησε τώρα. Γιατί άσε με την Νέγκα, έχει κάτι εσύ. Δεν έχει κανένα. Ναι, το βήθησε, πάλι καλά. Ήταν προβληματική αυτή η ενότητα η δεύτερη πάντω. Δηλαδή, προσπάθησαν όλοι. Αλλά τι. Μωρέ, αυτή που πρέπει να του αφήσει να παίξουν μπάλα μόνοι του. Δεν είναι στο καθεστώ το έτσι, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ Το stand-up. Έχει κείμενο. Το stand-up μπορεί να φαίνεται αυθόρμητο έτσι, κουκουρούκου, καθένα λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν είναι. Έχει κείμενο. Χθες είχα ένα κείμενο. Τώρα, αυτό θέλει ένα στρώσιμο μια ομάδα. Μια ομάδα χρειάζεται πάρα ένα στρώσιμο. Αυτό ήμουν έτοιμη να πω. Έχει, χρειάζεται ένα στρώσιμο. Απλά, καμιά φορά. Καμιά φορά. Λέω να αλλάξω ουρανό. Απλώ θεωρώ τεχνικά. Μισό λεπτό. Λοιπόν, θεωρώ ότι τεχνικά είναι πολύ δύσκολο κάθε εβδομάδα να γράψει κείμενο. Γιατί λένε πολλέ φορέ οι κομικοί οι οποίοι κάνουν stand-up. Κάνουν και 3 μήνες για να φτάσουν στην τελειότητα. Και συνήθως λέει κάνουν περίπου 10 λεπτά, προσθέτουν ανά 3 μήνες. Οπότε καταλαβαίνεις, κάθε εβδομάδα να γράφεις κείμενο για να γίνεις στην τελειότητα θα είναι δύσκολο. Κοίτα, φαντάζομαι ότι υλικό ρε παιδιά, υλικό ο Νίκος θα βρίσκει, φαντάζομαι. Δηλαδή είναι εφευρετικός πάρα πολύ. Και για πρώτη εκπομπή έχω να μην τον λέει στο τρίτο και ρωτάω τώρα. Και η συνέντευξη όπου παίζει ρόλο όχι πια αυτός που ρωτάει μόνο. Παίζει ρόλο και ο απαντών. Την αλήθεια, την αλήθεια. Επειδή έχω τη Ζέτα, την αγαπάω πάρα πολύ ως παρουσία γενικότερα. Θεωρώ ότι ήταν λάθος τους που πήγε η Ζέτα στην πρώτη εκπομπή. Γιατί ρε, φίλη του είναι. Θα σου πω γιατί είναι λάθος. Γιατί όταν έχεις απέναντί σου τη Ζέτα Μακρυπούλια και είσαι τόσο καλός της φίλος, επειδή η Ζέτα είναι ένα κορίτσι τσουρουφλισμένο από τους δημοσιογράφους, πραγματικά όμως τσουρουφλισμένο, έχει τραβήξει τον παθόν της στον τάραχο, δεν μπορείς να τη φτάσεις στα άκρα. Δηλαδή ο Νίκος με τη Ζέτα. Το είδα στο ύφος του, ναι. Δεν έφτασε εκεί που θα μπορούσε να φτάσει. Αν για παράδειγμα είχε απέναντί του την Ελισάβε, τον Δημήτρη, την Τζέννη. Γιατί είχε μηχανία η Ζέτα και γέλεγε αυτό που κάναμε για πλάκα τώρα. Καλά, δεν είδα μηχανία, Πέτρο, πάντως που την είδα να μιλάει. Δεν είδα μηχανία. Θες να δεις. Να δούμε λίγο το χέρι. Το έχουν πετύχει για να καταλάβεις αυτό.
Και να δούμε... Αυτό μου κάνει μανιέρα, αλλά παλαιά. Να εντάξει, δούμε λίγο το βίντεο μου. Και να σου πω που συμφωνώ μαζί. Και να δούμε και την απάντησή της για τον dancing, ναι. Γιατί δεν έκανε τον dancing, γιατί η απάντηση. Το γέλιο θέλω εγώ. Για να δούμε λοιπόν τι πιζέτα στον Νίκο Μουτσινά. Έχω να καταγγείλω κάτι, παιδιά. Έχω παγώσει, ε. Έχω παγώσει. Υδρώνω πολύ. Αυτό το ξέρουμε, Νίκο, μου το θυμόμαστε από το θέατρο. Και αυτό θέλω να το καταγγείλω. Ένα χειμώνα ολόκληρο, επειδή ο Νίκος μας υδρώνει, μωρέ. Υδρώνω, μωρέ. Είχαμε ανοιχτό το air condition, πηγαίναμε με 38 πυρετό την άλλη μέρα, αλλά το air condition ήταν εκεί αναμένο. Δεν ήθελα να συμβεί, αυτό σου το ρίχνω. Τι έλα, μωρέ, λες και έβαλα παγωνιά για να κάνουμε το Ice Age. Όχι, πρέπει να το έκανα γιατί δεν μπορούσα. Για ποιο λόγο δεν είσαι φέτος, ήταν θέμα οικονομικό, ήταν θέμα του θεάτρου. Ήταν και τα δύο, τίποτα από τα δύο, βαρέθηκε στο χορό, δεν θες να βάλεις λάκ την Κυριακή και να βγεις ένα πλατό, τι γίνεται τελικά. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργώ περισσότερο σαν άνθρωπος με βάση το συναίσθημα και όχι το χρήμα. Αυτό τώρα δεν θα κρίνουμε τώρα αν είναι καλό ή κακό κτλ. Γιατί δεν μπορώ να σε ακούω, αλλά αυτός είναι ο χαρακτήρας μου, το έχω αποδείξει στην επαγγελματική μου πορεία και το έχω αποδείξει ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που αρχίσαμε όλοι να βιώνουμε την οικονομική κρίση. Πολύ περισσότερο. Πάβω να λειτουργώ με βάση το συναίσθημα και λειτουργώ με βάση το χρήμα μόνο όταν αντιλαμβάνομαι ότι έχει χαθεί το συναίσθημα από την απέναντι πλευρά. Ο λόγος ήταν το θέατρο. Ήταν μια μεγάλη αγάπη. Έπρεπε να διαλέξω. Το dancing το αγάπησα πάρα πολύ σαν εκπομπή. Μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα και τους ευχαριστώ όλους. Φέτος όμως, επειδή είδα ότι υπήρξε μια ανασφάλεια όσον αφορά το χρόνο και το αν θα προλάβουμε. Δεν ήθελα να δημιουργήσω στο κανάλι αυτή την ανασφάλεια, δεν ήθελα να την έχω κι εγώ. Και κακά τα ψέματα, επειδή για μένα αυτό που πάω να κάνω στο Παλάς φέτος είναι έρωτας, όταν είμαι ερωτευμένη θέλω να είμαι εκεί. Όλα αυτά σε διάφορα και site και σε εκπομπές που γίνονται διάφορα crash test μεταξύ εσού και της δούκισσας. Ναι. Είναι δίκαιο και για τις δύο εμένα με ενδιαφέρει. Δεν το θεωρώ ότι είναι δίκαιο αυτό το πράγμα καθόλου. Καταλαβαίνω την ανάγκη και τι υπάρχει από κάτω. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και γιατί γίνεται. Αλλά δίκαιο δεν το θεωρώ. Γιατί εγώ τη σφραγίδα μου στο dancing την έχω βάλει. Ήταν καλή, ήταν κακή, δεν ξέρω. Αλλά την έχω βάλει. Και τώρα πια απλώς αλλάζω σελίδα. Και θέλω αυτό να το κάνω με αγάπη και θέλω να παίρνω και αγάπη για αυτό το πράγμα. Γιατί πάω να κάνω κάτι άλλο. Επίσης τώρα είναι ένα νέο κορίτσι στο dancing. Πάρα πολύ όμορφο, ένα κορίτσι το οποίο έχει εμπειρία και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, αλλά ακόμη και αν δεν είχε εμπειρία, έχει από πίσω της μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που ξέρω ότι θα τη βοηθήσει. Ωραία, μπορώ εδώ να είμαστε. Πω κάτι. Βεβαίως. Από αυτά. Λοιπόν, καταρχήν κατάλαβα ότι αγαπιέται με τα Kellogg's. Ένα αυτό. Δύο. Άφησε αιχμή. Όχι άλλα και κάνει και ρούχα. Άφησε αιχμή ότι. Δεν αγαπιέται από την άλλη πλευρά για τον Αντένα. Από τον Αντένα, εντάξει. Σωστά. Είναι επειδή είναι θέμα χρημάτων. Ότι δεν την ήθελε, έχει θέμα αυτό το συναίσθημα. Είναι θέμα συναισθήματος, κάτι έσπασε η αλήθεια με την κύριε Λάτσχε. Βρίσκεται στο πρώτο μέρος της απάντησής της, θεωρώ. Αυτό δηλαδή, ήθελα να πω, και όχι στο δεύτερο. Στο πρώτο πρώτο μέρος. Δηλαδή, της απάντησης ότι λειτουργώ με το συναίσθημα, όταν οι άλλοι απέναντί μου δεν δρούν με συναίσθημα, τότε το περνάω και εγώ στο χρήμα. Προφανώς κάπου χάθηκε νομίζω η ενδοεπικοινωνία μεταξύ Ζέτας, υψηλά ιστάμενων στελεχών Αντένα. Κάπου εκεί χάθηκε όλο αυτό το επικοινωνιακό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πάντως για αυτό λόγο... που είπες για την αμηχανία άρχισε, δεν είδα μηχανία. Άρχισε. Όχι, εδώ δεν το έδειξε. Το γέλιο δεν το είδες, θες. Αυτό λέω κάθε φορά, αυτό που μου αρέσει είναι Τζοάν Κρόφορντ. Κοίτα, ήταν πρεμιέρα και για τους δύο. Για πρώτη φορά ήταν πάρα πολύ καλή και νομίζω και για τις πρεμιέρες ήταν η καλύτερη. Εγώ αυτό πιστεύω. Καλύτερη ήταν η πρεμιέρα για να έχεις ένα πρόβλημα. Τι εννοείς η καλύτερη πρεμιέρα? Από τους... Έγινε και άλλη πρεμιέρα χθες. Από αυτές τις δύο πρεμιέρες. Κάτσε, όχι από όλες τις πρεμιέρες. Θέλω μισό λεπτό. Άρη, θέλω να σου πω κάτι που βλέπεις πριν. Είναι δύσκολο από ένα φίλο σου να πάει ναι, συνέντευξη. Ναι. Συμφωνώ. Από την άλλη όμως θα μπορούσε να είναι και κάτι πολύ ιδιαίτερο. Διότι δεν μοιράστηκαν μαζί μας πιο βαθιά. Θα συμφωνήσω. Δηλαδή, θα μπορούσε ο Νίκος που την ξέρει τόσο καλά τη Ζέτα να τη κάνει όχι ερώτηση αν θα τα φτιάξει με τον Μιχάλη τα παντρεύσει. Αυτά θα έχουν βαρθεί και δεν μας ενδιαφέρει. Να ανοίξει άλλα παράθυρα. Δεν με νοιάζει. Αυτό όμως που είναι. Να τη ρωτήσει. Πότε έχει περάσει πιο δύσκολα, ποιες είναι οι πραγματικές ανασφάλειες που έχεις, τι φοβίες έχεις. Πράγματα τα οποία ξέρει ο ίδιος. Θα μπορούσε να τη ανοίξει και άλλα παράθυρα, όντως. Και να μιλήσουν. Πιστεύω ότι χθες η Ζέτα ήταν σαν να έπαιρνε τη συνέντευξη, μάλλον απαντούσε μόνη της, χωρίς να υπάρχει ερώτηση. Ναι, θα μπορούσε να τη ανοίξει και άλλα παράθυρα. Γι' αυτό είναι ασφάλεια. Και στην αρχή που πολλές φορές αυτό το πράγμα να ξέρεις, όταν καλείς κάποιον, μερικές φορές σου λέει πρέπει να πω και για τα πράγματα που διαφημίζω. Στην αρχή γεμίσαμε στη διαφήμιση. Οκ, okay, το θέατρο είναι λογικό να γίνεται. Πήγαμε στα αυτά που το ρίχνει μέσα, γάλα και που σκόνουν και τα τρως. Μετά πήγαμε.
Μια άλλη ερώτηση. Τι, Πέτρο μου. Την έβαλε. Εγώ δεν ήξερα ότι η Ζέτα είναι σχεδιάστρια μόδας. Που δεν το ξέρες. Όχι, δεν ήξερα. Ο κακός. Γιατί σχεδιάζει μια συλλογή για μια μεγάλη εταιρεία. Ναι, διότι έχω μπερδευτεί πάρα πολύ. Η κυρία Παπαδοδήμου είναι σχεδιάστρια. Ναι. Είναι. Η Κατερίνα καινούριο είναι σχεδιάστρια. Η Κατερίνα καινούριο σχεδιάστρια. Η Δέσποινα Βανδύνη είναι σχεδιάστρια. Η Κατερίνα και εγώ την είδαμε. Χθες έμαθα. Νόμιζα ότι διαφήμιζε. Εγώ Μαστροκώστα επίσης σχεδιάζω. Ποιος είναι? Εγώ Μαστροκώστα. Εγώ Μαστροκώστα. Το πρόβλημα αυτό σημαίνει. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, σημαίνει. Είμαι εντυπωσιασμένος πώς το πέρασμα από τη showbiz σε οδηγεί να γίνεις ένας Αρμάνι, ένας Dior, ένας Γκαλιάνο. Γιατί όποιος πιστεύει, κύριε Πέτρο μου, ότι θα είναι στην τηλεόραση για 10-15 χρόνια, θα τελειώσανε. Υπάρχει ένα βάθος για μένα χρόνο για τους νέους παρουσιαστές, 5-6 χρόνια. Δηλαδή όλοι. Πρέπει να έχουμε ένα backup plan. Είπαμε 5-6 γυναίκες τώρα εδώ. Γίναν όλοι σχεδιαστές Αν πιστεύει απόλυτα, μη σηκώνει το φρύδι μαζί σου με αυτή τη φορά, ειλικρινά. Αν πιστεύει απόλυτα σε αυτό που κάνει, δηλαδή σε αυτό που έχει ταχθεί στη ζωή σου να κάνει, μπορεί και να μην ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Αν για παράδειγμα είσαι η Ελευθερία Αρπανιτάκη και έχει αποφασίσει ότι μια ζωή από την αρχή μέχρι το τέλο θα τραγουδά, θα παιδεύεσαι και θα τραγουδάς μια ολόκληρη ζωή. Ή αν είσαι ένα παιδί του Εθνικού που παίρνει μισθό 800 ευρώ, θα χτυπιέσαι στα πατώματα του Εθνικού μια ολόκληρη ζωή. Αν επιλέγεις μια ωραία μεγάλη πίστα που τα μεροκάματα σου ήρθαν εύκολα και κάποια στιγμή χάθηκαν, θα σχεδιάσεις και ρούχα, θα κάνεις και εστιατόριο, θα ανοίξεις και σουβλατζίδικο και θα κάνεις και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όχι. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Το οποίο βλέπω είναι το σχεδιαστικό το οποίο έρχεται για να το περάσω. Αλλά λέω κενό, άλλο πράγμα. Ποιο κενό. Άλλο πράγμα. Θα σου πω κάτι αν... Το θέμα του stand-up ο Νίκος θα το πιάσει ούτως ή αλλιώς, γιατί το έχει και έχει και μια γλώσσα που δεν κάθεται. Εμένα το μόνο σημείο, ας πούμε, και από το stand-up που μου πήγε ήταν αυτό που αφορούσε εμένα και την Τζέγκη, ήταν πάρα πολύ ωραίο και χαιρετωμένο. Είχε πλάκα. Στο προηγούμενο δεν είχε πάρα πολύ πλάκα. Είχε πλάκα. Αλλά εκείνο το οποίο λέω είναι ότι μετά τα παιδιά πρέπει να βρεθεί μια αρμονία. Αλλά αν εγώ έδινα, Νίκο μου, ένα πράγμα να έλεγα, το κουστούμι. Είναι δύσκολη υπόθεση. Όπα. Ω, δηλαδή, να τα. Το κουστούμι. Έλα, έλα, Πέτρο. Δείξε, μεγάλε. Έλα, μεγάλε. Να μου επιτρέψετε, τόσες κυρίες, από ό,τι βλέπω, σχεδιάζουν για να ντύσουν όμορφα τις γυναίκες. Ας μου επιτρέψετε και εμένα να πω ότι... Πέτρο, σχεδιάζεις συλλογή. Όχι, τα φοράω. Αλλά τα πάω και τα πιάνω. Το κουστούμι είναι δύσκολη υπόθεση. Δηλαδή, πρέπει να το φοράς στο νούμερό σου. Δηλαδή, να μην πετάει εδώ πολύ. Δηλαδή, πρέπει, τώρα, άρα πρέπει να το φτιάχνεις. Όχι, πραγματικά το λέω. Στη showbiz, όταν βγαίνεις, το κουστούμι πρέπει να είναι κουστούμι πάνω σου. Τέλος. Τέλος. Και δεύτερον, η μουσική σε ένα show το βράδυ ενός μοντέρνου ανθρώπου. Το είπε και ο ίδιος. Η μουσική. Άσε μα, Δεστέλιο, Πανταζόνα. Συνεχίστηκε. Η μουσική. Η μουσική σε ένα μοντέρνο show, γιατί ο Νίκος είναι κατεξοχήν μοντέρνο παιδί, και ειλικρινά το λέω τώρα. Δεν μπορεί να είναι το Love Boat ή το ασανσέρ του ξενοδοχείου Hilton. Το είπε και ο ίδιος αυτό, ότι δεν του βάλανε καλή μουσική. Το είπε, παιδιά. Όχι, αλλά συνέχιση να είναι αυτή. Προφανώς το ξέρει και ο ίδιος, ο ίδιος το οργανώνει όλα. Αλλά θέλω να πω, αυτά τα δύο πράγματα είναι πολύ εύκολα. Μία δηλαδή, ερώτηση. Ένα νούμερο μικρότερο κουστούμι για να μην σου καλύπτει τα νύχια και να κάνει τι κάνει αυτό, ας πούμε, για να πέφτει. Δεν έγινε τίποτα. Μα την Παναγία, μόνο εσύ το δες αυτό. Εγώ δεν το δω, ρε παιδί μου. Γι' αυτό δίνεσαι όπως δίνεσαι και εγώ όπως δίνομαι. Πώς δίνεσαι, παιδί μου. Να υποστηρίξει, παρακαλώ. Μήπως το κουστούμι εννοώ. Έλα τώρα, ρε παιδί μου. Μα τι να κάνουμε, ο καθένας βλέπει ό,τι θέλει. Μήπως έχει λίγο κυλίτσα και θέλει να την κρύψει ο Νίκος και λίγο μεγαλύτερο. Άκουσέ με. Πάντα σε αυτά τα πράγματα υπάρχει η λύση. Πας σε έναν μάστορα στον ράφτη σου και το κάνει. Παίρνει ένα λόγο, το ανοίγει λίγο εδώ, το κλείνει λίγο εκεί και άρχισε και να βγαίνει ωραία εικόνα. Δεν είναι αυτό. Στα μανίκια εγώ τρελαίνω όταν είναι μακριά. Παθαίνω κάτι. Πείτε ότι είμαι προβληματικό. Χάνω λάδια. Έχω άγχο. Με αγχώνει. Λέει ο άγχος. Όταν το μανίκι μου πάει εδώ, α πούμε. Κατάλαβες. Εγώ παθαίνω κάτι. Θέλω να πάρω ένα τσιγκούρι να κόψω. Όχι, το χέρι, το μανίκι. Ναι, αλλά σε σύνολο τελικά αν εξαιρέσεις το μανίκι που του πέφτει. Ήταν πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Πώς ήταν η εκπομπή, μια χαρά. Σας είπα. Μια χαρά εκπομπή ήταν, θα γίνει καλύτερη. Θα γίνει καλύτερη. Διότι εγώ πιστεύω ότι ο Νίκος έχει μια μαγιά και μια άνεση στο να. Και ένα μεγάλο ταλέντο έχει. Στο να βγάλει το χαβαλέ. Πάρα πολύ μεγάλη και θα στρώσει το βιολί. Και ένα μεγάλο ταλέντο, να το ξαναπούμε. Μην ξεχνάμε τα παιδιά αυτά βρέθηκε τώρα. Έχουμε και άλλη πρεμιέρα. Αυτή τη φορά είναι στο ειδικό βάρο. Παρακαλώ. Με ειδικό βάρος. Αυτό είχε πολύ βάρος γενικότερα, θα έλεγε κανείς. Ήταν η πρεμιέρα των Καρντάσιαν στη συγκατοίκηση Σαρναούτογλου, Μπεκατόρου και Σταρόβα. Σε ένα σπίτι, σε ένα σκηνικό, όπου εμφανίστηκε ο κύριος Λάτσιος. Ο Λάτσιος τι έκανε εκεί. Πήγαινε να δώσει το κλειδί. Δεν το είδα στην αρχή. Πήγε σπίτι, παιδί. Έβλεπα το άλλο, μετά γύρισε. Δικό του είναι, φίλε. Δικό του είναι. Ό,τι θέλει κάνει. Είναι σπίτι ο νοικοκύρης. Πήγε να του παραδώσει το κλειδί και να του πει θα πληρώνει ξενίκιο ο Γρηγόρη Αρναούτογλου εδώ πέρα που ήρθε. Και ήρθε και η Πάολα. Έχει δικό βάρο. Και κάνανε και σκέτ και εμφανίστηκε και η Μαρία Μπεκατόρ με μια σύριγγα στο χέρι. Αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα, Πέτρο. Μήπω θα πρέπει να δούμε κάποιο βίντεο. Ναι, καλύτερα, καλέ εσύ απ' έξω δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να δω βίντεο γιατί εγώ αυτό το χάσα. Δεν ήξερα ότι παίζει ο Γιάννη αυτό. Ναι, ναι.
Θα παίξει ο Γιάννης. Θα παίζει κάθε φορά. Όχι, δεν θα το δούμε το βίντεο τελικά. Το απορρίψαμε και να ξέρω τι να πω. Στο τέλος τον είδα. Πάλι. Ο κύριος Λάτσος πήγε γιατί έπρεπε να έχει καλή επιτυχία. Α, okay. Και επίσης περνάει από κάποια προγράμματα και δίνει μια. Δεν με διαδικό του είναι το κομμάτι που κάνετε. Το βάζει φωτιά για το κύριο μα. Εγώ ρώτησα, δεν το είδα, σου λέω ρε Τούβλο. Δεν το είδα την αρχή. Εγώ να ξέρω λίγο γιατί λίγο τη δουλίτσα μου να κάνω. Το βίντεο θα το δούμε να τα πούμε. Δεν το ξέρω. Δίκιο είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάντα το έλεγα. Μου το έλεγε, αλλά. Και ποιος, πάνω και κάτω. Ποιο εμπίστευε. Εμεί θα μείνουμε στο κάτω. Έξω το κινδύνου που έχει. Από όπου μπορεί ο καθένας. Το παράθυρο, από πάνω, από το υπόγειο. Μάλιστα. Γιατί μπορεί να σε βγει. Δεν έχει συμβουλέ. Δεν έχει συμβουλέ. Όχι. Πολύ ωραία. Δώσε μου και τα κλειδιά να τα δώσω και στου άλλου. Τρία αντικλείδια θέλω. Ένα εγώ. Τρει θα είμαστε. Τρει. Εσύ θα περνά τώρα να σε βλέπουμε συχνά. Σχεδόν κάθε μέρα. Εδώ θα με έχετε. Εδώ δίπλα με. Ναι. Mm. Καλά, αν γίνεται να μην έχεις και πολύ συχνά, καλό θα είναι. Και το ενίκιο, κάθε μήνα. Γρηγόρη! Παγώνα! Δημήτρη! Παγώνα! Μαρία! Πάολα! Ντάν, άντε, μπες! Κλέφτηκες. Όχι, σήμερα αυτά τα έκανε η γιαγιά μου. Όχι, λέει, εγώ έφυγα. Πώς δεν σε αφήνετε, ρε παιδάκι μου, να φύγεις. Η μαμά δεν ήθελε, όχι να φύγω, να παντρευτώ. Αλλά εντάξει, τι μπορεί να κάνει. Αφού μας χτύπησε την πόρτα ο έρωτας. 14 χρονών ξεκίνησε να τραγουδάς. 17 παντρεύτηκες. 15 χρονών τραγουδούσα, 17 παντρεύτηκα και σε λίγο έκανα το παιδάκι μου. Μετά νιώσες για κάτι που τα έκανες όλα τόσο γρήγορα. Θα μπορούσα να έχω ξεκινήσει τώρα. Αλλά σίγουρα δεν μετάνιωσα με τίποτα, γιατί έχω μια κόρη θεά, 10 χρονών και ζω την απόλυτη ευτυχία. Ψηφίζεις, ρε παιδί μου. Θα μπορούσα να μου πεις, ας πούμε, τι ψήφισες την τελευταία φορά. Δεν πάω να ψηφίσω, γιατί λόγω απόστασης, όχι για κάτι άλλο. Κανονικά θα έπρεπε να πάω. Εσύ για Πασοκτσού μου έκανες. Είμαι λίγο κουμούνι, είμαι. Κόμμα δηλαδή τώρα ψήφισες κουκουέ, θα ψήφισες τρεπέδα. Ναι, γιατί όχι. Ναι, 4% έχει. Εμπρός στον δρόμο που χάραξε η Παπαρίγα. Η Παπαρίγα, ναι. Πού τη θυμήθηκες, μεγάλη χαρά της. Σ' αρέσει ο Πάγκαλος. Αυτός πάντα μου άρεσαν οι άνθρωποι που είναι χοντροί. Σ' άρεσαν οι παχουλοί άνθρωποι, ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό και γουστάρω πολύ το Σαρόβα. Τώρα γαμώ του μου και δυνάτησα τώρα. Γρηγόρη μου! Όχι. Φράγισμα, Δόντι. Δόντι. Πήγα να κάνω μπότοξ μόνιμο. Μπότοξ. Ναι, μόνιμο. Κάνεις μπότοξ. Μόνιμο για οικονομία, μόνιμο. Πόσα χρόνια κάνεις μπότοξ, αλήθεια θα πεις. 8. 8 χρόνια. Ναι. Γι' αυτό έχεις γίνει έτσι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Περίμενε. Τούμπανο έχεις γίνει. Καγκελά ρε πατά, μη κοιτάς έτσι ρε μ***α. Τι να κάνω ρε μ***α. Έχεις ρε μ***α ένα βλέμμα. Παρακολουθώ τι λες. Τα σκουλαρίκια από δεν τα βάλει. Πάμε. Παρακαλώ. Πάμε. Πάντως η δικιά μου η γενιά. Ναι. Τι μ***α, πώς θα το κάνουμε αυτό τώρα. Πάμε. Σκέψου ότι θα γίνεις πατέρας. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Τι. Μπορώ. Καλό. Εγώ την μπάλα δεν την ξέρω καθόλου. Το ίδιο. Έχω μία φορά πριν 6 χρόνια, κάτι τέτοιο ήταν. Μαζονάκι και κάτι ήταν, δεν ήξερα. Άρχισα να παρακολουθώ όλα αυτά τα ανέκδοτα περί σκυλιού, περί τέτοια που κάνουν, που το συζήτησε και η ίδια χθες ακομπλεξάριστα. Δηλαδή εκεί πέρα. Όχι, όχι, ναι, είναι ακομπλεξάριστα. Είχα στο κεφάλι μου, δεν έχω δει στη συνέντευξη, δεν έχω δει ποτέ. Ποτέ. Την είδα χθες δηλαδή πρώτη φορά να μιλάει. Και θέλω να πω με τα μπινελίκια που έχει ακούσει το κορίτσι. Ότι μου έκανε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ καλή εντύπωση. Να έχει χιούμορ, να έχει πλάκα, να μιλάει κανονικά, να είναι κουλαστή. Να στα πόδια της. Να είναι τζάμι. Και δεν καταλαβαίνω τώρα την κακία που έφαγε. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, μόνο σκύλο δεν μου κάνει. Την κακία την έφαγε και το ρεπερτόριο. Οκ, okay, το ρεπερτόριο. Έχει από τις πιο ισχυρές βάσεις φανς, να ξέρετε. Έχει οπαδούς. Το λέω τώρα, ειλικρινά, μου έκανε εντύπωση. Περίμενα να είναι πιο λαϊκή άξεση για να λένε αυτά τα πράγματα. Καταρχήν ήταν πάρα πολύ ωραία αντιμένη, να πω εγώ. Αλήθεια, ήταν. Γιατί δεν θυμίζετε για το καλό της ντύσιμο. Για τα παππού, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να έχει αλλάξει. Μ' αρέσει το μαλλί της που το σκούρινε. Και η φόρμα αυτή που φόραγε, φόρεμα. Και τα παπούτσια, sneakers, high που φορούσε. Ήταν πολύ καλή. Λοιπόν. Η εκπομπή όμως πώς μας φάνηκε. Η εκπομπή. Μάλιστα. Κοίταξε, εμένα μου φάνηκε. Για πες ρε Άρη. Γιατί να πω εγώ, πες εσύ. Εσύ να ξεκινήσεις, να εισάγεις το θέμα. Θα το εισάγω. Ναι. Εμένα μου φάνηκε ότι μπήκαν τρεις άνθρωποι. Πήγε πάρα πολύ καλά, by the way. Πήγε καλά σε νούμερα. Όλοι να πηγαίνουν καλά σε νούμερα. Ναι, και ο Νίκος να πάει. Σωμάκι, παιδιά, να υπάρχει. Όλοι να πάνε καλά σε νούμερα. Εμένα, εγώ θα ήθελα την Μαρία Μπεκατόρου κάπου να είναι μόνη της. Να μην είναι με άλλους ανθρώπους. Γιατί.
Τη Μαρία, εγώ στο συγκεκριμένο θα την ήθελα πρωταγωνίστρια, αλλά δεν την είδα να είναι τόσο μπροστά όσο θα την ήθελα. Δηλαδή πιστεύω ότι ο Γρηγόρης, επειδή έχει αυτό το ταλέντο το να απλώνεται εύκολα γενικά στους χώρους και στους ανθρώπους, γενικά ο Γρηγόρης απλώνεται. Δεν ήταν πρωταγωνίστρια η Μαρία Μπακατόρου. Δηλαδή, εγώ τη Μαρία την είδα λίγο πιο αποτραβηγμένη. Εγώ τη Μαρία θα την ήθελα πρωταγωνίστρια σε μια εκπομπή και μου έλειψε. Εδώ έχεις λάθος, γιατί δεν είναι θέμα Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης εξ ορισμού και εκ φύσεως θα είχε την πρωτοκαθεδρία. Το θέμα είναι ότι αμέσως μετά τον Γρηγόρη. Όχι, δεν είναι η Μαρία. Ποιος το λέει αυτό, ποιος το αποκαλύπτει. Για να μπορούσα να μπει τόσα χρόνια παρουσιαστή. Τι λε, αγοράκι, δεν το είπαν ποτέ αυτό. Με την εμπειρία, με την πείρα. Όχι, δεν θα έκανε η Μπακατόρου με το σταρό βασιμόνι τη Μπακατόρου. Ήταν σαφές και από την κίνηση των ανθρώπων και από τη στάση του σώματος και από το ότι περιμέναν ότι ο αρχηγός του μαγαζιού έτσι είναι ο. Ναι, δεν το ξέρω. Με το σαρόγα δεν τη συγκρίνεις, όχι ξέρω, με τον Γρηγόρη. Το ξέρω. Αλλά δεν μου είπατε καθόλου πώς φάνηκε η εκπομπή. Εγώ μια παρατήρηση θα πω. Είδα ότι χθες ο Σταρόπας είναι ηθοποιός. Είναι και ηθοποιός. Και ηθοποιός. Ναι, ναι. Ότι στηρίζεται όλο στο και η Μπεκατόρου και ο Αρναουτόγλου να είναι ηθοποιοί. Ναι. Πάμε. Σε break.